Πάμε εδώ στους αναλυτές μας. Θα δεις κοντά μας τον νομικό διεθνολόγο και καθηγητή στρατιωτικών σχολών, τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο. Καλημέρα, κύριε Παπαφλωράτε. Καλώς ήρθατε. Και τον πτέρραρχο, τον κύριο Γεωργούση. Καλώς τους. Καλημέρα σας. Από τον οποίο και θα ξεκινήσουμε, γιατί οι εξελίξεις έχουν να κάνουν με τα πτυτικά μέσα, με τα αέρια μέσα. Επομένως, ως πιο ειδικός, εσείς πρέπει να μιλήσετε, γιατί κάνουν σωστά που κάνουν αυτές τις αναλύσεις οι Τούρκοι, κύριε πτέρραρχε. Είναι εντυπωσιακό, κύριε οικονόμου, που κάθε μέρα αναλύουν την αεροπορική ισχύ της Ελλάδος σε πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Και όχι ένα κανάλι. Όχι ένα κανάλι. Είδα το Μανώλη μας έδειξε 2-3 κανάλια. Το σύνολο σχεδόν. Συνεχώς. Ναι. Το ερώτημα λοιπόν που βγαίνει έτσι αυθόρμητα είναι, είμαστε δύο χώρες σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Η αύξηση της ισχύος του ενός βοηθάει και τον άλλον. Εγώ δεν έχω δει κανέναν Έλληνα πολιτικό να πει ότι εξοπλιζόμαστε για να καταλάβουμε την Ήβρο ή την Τένεο, διότι θα έρθουμε νύχτα εκεί, πρωί εκεί. Έτσι. Δεν απειλούμε την Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν δεν απειλείται από κανέναν. Ούτε χάρτες με βεληνική φτιάχνουμε. Ούτε χάρτες με μεγάλη γαλάτια πατρίδα κτλ. Ναι. Απειλεί τους πάντες γύρω-γύρω. Στη Συρία έχει βάλει πόδι, στο Ιράκ μισό πόδι, στην Κύπρο μεγάλο πόδι, στη Λιβύη προετοιμάζεται και ετοιμάζει ένα στόλο, ένα πρόγραμμα το οποίο δεν μπορεί να αιτιολογηθεί έτσι με ειρηνικά κριτήρια. Αν δεν έχεις βλέψεις πολύ μακριά από τη χώρα σου, δεν είναι να πηγείς ούτε αεροπλανοφόρα, ούτε ειδικά πλοία υποστήριξης, ούτε τόσο μεγάλο στόλο. Αυτό που λέτε μας το έλεγε χθες ο κύριος Σέρμπος, ότι αυτά που κάνει η Τουρκία, ο εξοπλισμός αυτός που κάνει, δεν το χρειάζεται στην πραγματικότητα. Ακριβώς. Είναι κάτι ακριβώς πέρα από αυτήν. Πέρα από τις δυνατότητες. Ετοιμάζει κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Και για να καταλήξουμε και να συμφωνήσουμε με το σχολιασμό των Τούρκων δημοσιογράφων, το πρώτο εμπόδιο στα σχέδια της Τουρκίας, βάσει των οποίων εκπονεί αυτό το μεγάλο και δαπανηρό πρόγραμμα, είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Επομένως, για να έχει νόημα η γαλάτια πατρίδα, πρέπει να εκπονηθεί αυτό το εξοπλιστικό πρόγραμμα και να μειωθεί η επιρροχή της Ελλάδος στον αέρα. Τώρα. Έλα Μανώλη, κάτι θέλει να ρωτήσω ο Μανώλης. Ναι, Μανώλη. Έλα Μανώλη. Όχι, αυτό που λένε, που ακούγαμε από τους αναλυτές, ισχύει. Δηλαδή πράγματι τα Ραφάλ και τα Μέτεωρ αλλάζουν τις ισορροπίες. Είναι τόσο ισχυρά όπλα που πράγματι μπορούν να αλλάξουν τόσα δεδομένα στους εθέρες. Μανώλη, τα Ραφάλ πραγματικά και σαν υπτάμενη πολεμική μηχανή και με τα όπλα που έχει, έχει πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες και στην εναέριο μάχη και σε επιθέσεις στην επιφάνεια. Και εναντίον πλοίων και εναντίον εδάφους, στόχος το έδαφος. Έχει δε όπλα αέρος-αέρος πραγματικά που καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις. Όμως η αναβάθμιση των F-16, αν οι πληροφορίες που έχω είναι σωστές, τα Viper θα αποκτήσουν και αυτά με σύγχρονα αμερικανικά όπλα μεγάλες δυνατότητες προσβολής άλλων εναέριων στόχων. Yeah. Όμως, στην Ελλάδα θα πρέπει να κρατάμε πολύ χαμηλό προφίλ και να προσέχουμε όλο το σύνολο της στρατιωτικής ισχύως της Τουρκίας. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, με το πρόγραμμα που έχει, σε λίγα χρόνια, κατά τη γνώμη μου, μεταξύ 5 και 10 ετών, η αεροπορική ισχύ που έχουμε σήμερα, εάν δεν συνοδευτεί από ένα καινούριο πρόγραμμα άμυνας και στρατιωτικής ισχύως της χώρας, δεν θα έχει καμία έτσι το πάνω χέρι. Γιατί το λέω αυτό? Στον τομέα των μη επανδρομένων οχημάτων, στον αέρα και στη θάλασσα, έχει μεγάλα επιτεύγματα. Και σε ποσότητα και σε ποιότητα. Σε όλους τους τομείς. Και στην προσβολή πλοίων ή αεροσκαφών ή στόχων στο έδαφος και στον ηλεκτρονικό πόλεμο. Έχει μεγάλη επιτυχία και ανεβαίνει τεχνολογικά στους βαλιστικούς πυράβλους επιφανείας-επιφανείας. Αυτά γιατί τα θέλει? Γιατί θέλει να υπερασπίσει την πατρίδα της. Αυτό το θέμα το έχει αναλάβει το ΝΑΤΟ. Από πού κινδυνεύει η Τουρκία και εξοπλίζεται με βαλιστικούς πυράβλους? Άρα, επομένως, άρα έχει πολεμικά σχέδια. Έχει πρόγραμμα. Ακριβώς. Στο σιτάρι. Έχει μόλις αισθανθεί πρόγραμμα, υπεροχή, μόλις θεωρήσει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Ακριβώς. Και οι σχεδιασμοί στα κράτη επιτυχάνουν με δύο τρόπους. Πρώτα είναι η προβολή ισχύως. Δώσ' μου αυτό, γιατί κοίτα τι έχω από πίσω και τα οποία θα σταχαρίσω. Ναι. Ή το επιχειρώ. Με μικρή ή μεγαλύτερη δύναμη. Θέλω να έχω όμως δυνατότητες. Οι δυνατότητες της Τουρκίας το λιγότερο σε 10 χρόνια θα μπορούν να έχουν ναυτική αεροπορική παρουσία από τη Λιβύη μέχρι το Λίβανο. Και να κλείνουν όλη την κεντρική και ανατολική Μεσόγειο.
Αυτό που απομένει σε εμάς, νομίζω, είναι με ένα καινούριο συνδυασμό που θα βγαίνει έξω από τα κλασικά όπλα και εξοπλισμούς. Αυτά είναι πολύ βασικά και τα χρειαζόμαστε. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει σύγχρονη τεχνολογία που θα πρέπει να έχουμε αποκτήσει δυνατότητες εξουδοτέρωσης όλων των μη επανδρομένων οχημάτων, είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσικούς τρόπους, και να αυξήσουμε περισσότερο την ναυτική μας ισχύ σε συνδυασμό με την αεροπορική. Να έχουμε και προσωπικό όμως. Γιατί βλέπετε τι γίνεται και έχουμε προβλήματα σοβαρά. Κύριε Οικονόμου, ο Υπουργός Άμυνας έκανε μια κίνηση. Με το προσωπικό πρέπει να όσο ανεβαίνει η οικονομία γενικότερα και οι δουλειές, οι αεροπόροι, μηχανικοί και υπτάμενοι, του ναυτικού το προσωπικό θα είναι περιζήτητο έξω με την εκπαίδευση που έχουν υποστεί και με την εμπειρία που έχουν. Μα και αυτό κάνουν. Και αυτό άρα για πρέπει να βρει τρόπο να του κρατήσει. Έτσι ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Πάμε, κύριε Παπαθωρά, να πείτε μια κουβέντα και γι' αυτό, αλλά να πάμε και στην ένταξη στο ΝΕΤ της Εθνοσυνέλευσης για τη Σουηδία. Ναι, ναι. Εντάξει, η Ελλάδα προσεγγίζει τελείως διαφορετικά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά αν θέλετε και ιστορίας. Δεν εργαλοποιούμε την ιστορία, δεν διατυμπανίζουμε ούτε τους στόχους μας, ούτε το τι ακριβώς εξοπλιστικά προγράμματα έχουμε και για ποιον σκοπό τα έχουμε. Ακολουθούμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση από την Τουρκία. Και νομίζω ότι καλώς κάνουμε και εάν ποτέ κληθούμε να αποδείξουμε την δυνατότητά μας, θα δουν φίλοι και εχθροί ποιο είναι αυτό το επίπεδο. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή την πλειοδοσία. Ναι. Τώρα, το χθεσινό. Εγώ πραγματικά δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Μπακτσελή, ο οποίος επί τόσο καιρό απειλούσε, καθύβριζε, έλεγε αν δεν γίνει το Α, δεν γίνει το Β, εγώ δεν πρόκειται να ψηφίσω, έβγαινε με όλο αυτό το στόμφο. Και τελικά αναγκάστηκε να ψηφίσει και η Τουρκία Εθνοσυνέλευση με πολύ μεγάλη διαφορά να εγκρίνει την ένταξη της Σουηδίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι τελείωσε. Γιατί σκεφτήκατε ποτέ ότι υπήρχε περίπτωση να παραιτηθεί? Όχι. Είπα ότι δεν θα είμαστε στη θέση του, διότι αν μη τι άλλο, ως πολιτικός αρχηγός πρέπει να σοβαρότητα. Προφανώς. Έχει πει πολλές φορές τα ίδια και τα αντίθετά του ο κ. Μπαξελή. Δεν μας κάνει εντύπωση. Αλλά είναι κυβερνητικό. Την μπακέτα την έχει έτσι κι αλλιώς ο κ. Ερντογάν. Είναι δεδομένο αυτό και έχει και μπροστά του εκλογές. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Βέβαια. Έχει εκλογές, οι οποίες θέλει παντή τρόπο να τις κερδίσει για να γίνει πλέον παντοκράτορα στην Τουρκία. Να πάρει και την πόλη δηλαδή. Να πάρει και την πόλη κυριολεκτικά, να πάρει και την Άγκυρα για να μπορέσει μετά να παίζει παιχνίδι, να παίζει μπάλα μόνο του. Το σημαντικό είναι ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Διότι υπάρχει το διάστημα μέχρι να υπογράψει ο ίδιος. Υπάρχει η Ουγγαρία που ξαφνικά θυμήθηκε ότι και αυτή θέλει να παίξει ένα ρόλο, προφανώς για να πάρει κάποια ανταλλάγματα. Ακριβώς. Και απήντησε η Σουηδία ότι δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε μαζί σας. Και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ότι δεν γιατί ζήτησαν συνάντηση. Βεβαίως. Δεν μπαίνουμε στη διαπραγμάτευση, διότι όταν έπρεπε λύσεις δεν έχει πάτε τίποτα. Αντιθέτως, η Σουηδία έχει κάνει πάρα πολλές κινήσεις εναντίον της Τουρκίας, οι οποίες εδώ ίσως δεν έχουν γίνει αντιληπτές. Άλλαξε το σύνταγμά της. Ξέρετε τι σημαίνει μια χώρα να αλλάζει το, να αλλάζει το σύνταγμά της επειδή το ζητάει μια τρίτη χώρα? Και πάντως η Ουγγαρία δεν είναι η Τουρκία. Αν μείνει μόνη της Ουγγαρία θα πιεστεί μα πάρα πολύ. Μα το είπε πολύ. Ότι δεν θέλω να είμαι ο τελευταίος. Δεν θέλω να είμαι ο τελευταίος. Μέχρι και Ιράνους υπέρ των Κούρδων τους απειγόρευσε. Τώρα ζητάνε συνεχώς να εκδώσουν... Πάντως, συγγνώμη, νομίζω αυτό που ενδιαφέρεται πάρα πολύ η Τουρκία δεν είναι, δηλαδή τώρα σήμερα πια, δεν είναι η ένταξη Σουηδίας. Το θέμα αυτό σήμερα πολιτικά θα κλείσει για την Τουρκία, εσωτερικά κιόλας. Τώρα πια η τουρκική κυβέρνηση θα προσπαθήσει να προβάλλει ότι να έρχονται τα F-16. Δηλαδή θα προσπαθήσουν να, να εστιάσουν την προσοχή τους στην επόμενη σελίδα, διότι η Τουρκία θέλει να παραλάβει 40 F-16 καινούρια και να εξυγχρονίσει 79 F-16, διότι έχει υποστεί μεγάλη ζημιά από τον αποκλεισμό της από το πρόγραμμα Προμήθειας 100 F-35. Η Τουρκία μέχρι το 2026-27 θα διέθετε 100 F-35. 20 θέλει να πάρει η Ελλάδα τώρα, 20-20. 100 θα έχει η Τουρκία. Αποκλείστηκε λόγω της επιλογής μεσαίας 400. Τώρα περιμένει μήπως πάρει τα F-16. Και αν έρθει το OK, αυτό εκεί θα εστιάσει και ο Ερντογάν και ο Μπακτσέρη που λέτε ότι να, αυτό καταφέραμε. Ναι, ήδη όμως έχουν καταφέρει η Σουηδία να κάνει πάρα πολλές κινήσεις. Κάτι το οποίο δεν προβλεπόταν. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό ότι μιλάμε για έναν εξάρτητο κράτος με πολύ ισχυρή διπλωματία, με ρόλο στο διεθνές δίκαιο. Λοιπόν, ας είμαστε ειλικρινείς. Δεν τους ενδιαφέρει η Σουηδία. Είναι προφανές ότι τους ενδιαφέρει. Είναι προφανές, αλλά έγινε. Μέσω της Σουηδίας να πάρουν αυτό. Είναι, προφανώς. Είναι προφανές, αλλά έγινε. Και βλέπουμε ότι παίζει σε πολλά επίπεδα. Δείτε και την απάντηση στη χθεσινή της Ελλάδος που δεν πρέπει να την αγνοήσουμε. Ένα πολύ ισχυρό νομικό κείμενο στον ΟΗΕ. Όπου για, ουσιαστικά, για τη Λιβύη, λέτε. Ακριβώς. Τα λέμε στον ΕΑΝ για να τα ακούει κάποιος άλλος. Που ξεκαθαρίσαμε ότι οι αποφάσεις αυτές και οι κινήσεις της Λιβύης είναι εκτός πλαισίου, εκτός διεθνούς δικαίου, εκτός
δικαίου της θαλάσσης, της σύμβασης του Μοντέγκο Μπέι. Mm-hmm. Και βεβαίως καμία κίνηση που κάνει η Λιβύη και βασίζεται στο παράνομο και ανυπόστατο του κολυμπικό μνημόνιο δεν δεσμεύει εμάς. Mm-hmm. Το ξεκαθαρίζουμε σε όλους τους τόνους και ήταν πολύ σωστά συνταγμένη νομικά από νομικής πλευράς. Επομένως, αυτό Ελλάδα... τι σημαίνει, συγγνώμη, και εγώ έχω μια απορία. Τι σημαίνει αυτό που ρωτάει ο Μανώλης. Δηλαδή, αν κάνει έρευνες η Λιβύη σε συνεργασία με μια χώρα της περιοχής, αν έρθουν τα γεωτρύπανα μιας χώρας της περιοχής και κάνουν έρευνες εκεί, τι σημαίνει αυτό. Εξαρτάται και η Κωστίδη πού θα τις κάνει. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το που θα τις κάνει, γιατί υπάρχει ένα σημείο, ένα μικρό σημείο στη θάλασσα, όπου μπαίνει μέσα στη δική μας δικαιοδοσία. Θα τολμήσει να κάνει εκεί. Για την ώρα τα γεωτρύπανα, το ξέρετε καλύτερα από μένα, όλα πλην ενός είναι στη Μαύρη Θάλασσα. Ναι, ναι. Όλα. Υπάρχει μόνο το Αμπούλ Χαμίτ. Εγώ δεν μίλησα για την Τουρκία. Εγώ είπα η Λιβύη, αν συνεργαστεί με κάποια χώρα. Η Λιβύη από μόνη δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Δεν έχει τη δυνατότητα. Αναγκαστικά θα χρησιμοποιήσει τουρκικά. Έτσι θα καλέσει την Τουρκία βάσει του ανυπόστατου. Το είπε και ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας προχθές. Δεν είναι. Δεν είναι σενάριο. Όχι, όχι. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε προφανώς και εντός του 2024. Εμείς μιλάμε τώρα για το κομμάτι νότια της Κρήτης. Αυτό είναι το επίμαχο. Είναι το σημείο, δεν είναι μόνο το. Είναι ακριβώς εκεί που. Βάσει του παράνομου και ανυπόστατου του κολυμπικού μνημονίου, αυτό το κείμενο, ναι, δεν είναι καν μνημόνιο νομικά, εκεί το οποίο μπαίνει μέσα και παραβιάζει δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Είναι ένα μικρό τμήμα, αλλά είναι υπαρκτό. Αυτό που είπα, να συμπληρώσω κάτι, συγγνώμη. Η ευθεία γραμμή που τραβάει η Λιβύη στον κόλπο της Σύρτης δεν το έχει αποδεχθεί ποτέ η Ελλάδα, ούτε και η Ιταλία. Μάλιστα. Αλλά τώρα θα περίμενα να δω και την Ιταλία, γιατί δεν βγάζει λίγο φωνή στον ΟΗΕ. Mm-hmm. Όταν ένας τόσο μεγάλος κόλπος κλείνεται με τις ευθείες γραμμές βάσης, είναι παράνομο. Mm-hmm. Μιλάει το δίκαιο της θάλασσας για μικρούς κόλπους, για να μην κάθεται να πηγαίνει λοξά και να ακολουθεί την ακτογραμμή. Στους μικρούς κόλπους μπορούν να τους κλείσει με ευθεία γραμμή. Εδώ μιλάμε για πολύ μεγάλο. Τώρα, αυτό που είπε αυτό όμως μειώνει αυτό που λέει ο κ. Καθηγητής, μειώνει την απόσταση από την Κρήτη. Ακριβώς. Αυτό που είπε ο κ. Γιωργούς πριν, ότι σε 5 με 10 χρόνια η Τουρκία θα έχει αποκτήσει μια εξοπλιστική υπεροχή και πανοπλία. Ότι είναι πολύ πιθανό όταν νιώσει αυτή την υπεροχή, όταν αισθανθεί σίγουρη, να δοκιμάσει αυτά τα πολεμικά σενάρια. Το συμμερίζεστε. Και εμείς τι κάνουμε απέναντι σε αυτό. Εμείς συνεχίζουμε. Ακούστε, δεν κάνω προβλέψεις, είναι ένας πάγιος κανόνας μου, γιατί εμείς στην νομική έχουμε μάθει να βλέπουμε τα γεγονότα όπως έχουν σήμερα. Mm. Το τι θα γίνει και ποιες θα είναι οι παράμετροι μετά από 5-10 χρόνια, κανείς δεν το γνωρίζει. Mm-hmm. Πράγματι, όταν κάνεις ένα τέτοιο μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα, δεν το κάνεις για να το έχεις να κάθεται. Το έχεις προφανώς κάποια στιγμή να το χρησιμοποιήσεις. Όμως πρέπει να το επιτρέψουν και οι περιστάσεις για να γίνει αυτό. Βλέπετε ότι πριν από 5 χρόνια δεν μιλούσαμε ούτε για πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ούτε για πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτοί οι πόλεμοι άλλαξαν τα γεγονότα. Μπορούμε να ξέρουμε από τώρα. Τα δεδομένα, ακριβώς. Σε 5 χρόνια πώς θα είναι η κατάσταση. Κανείς δεν το γνωρίζει. Ξέρουμε η Λιβύη εάν θα συνεχίσει να είναι χωρισμένη στα δύο ή αν θα έχει ενοποιηθεί. Αλλά δεν το αποκλείεται. Δεν μπορείτε να το προβλέψετε. Πρόβλεψη δεν μπορεί να κάνει κανείς. Η Τουρκία, έχουμε ξαναπεί ότι είναι ένας παίκτης με σταθερή πάγια στρατηγική και διπλωματία. Όμως ο κύριος Έντογαν μας έχει εκπλήξει πολλές φορές. Είδατε πώς καθίβριζε τον κύριο Νετανιάου, συνεχεία προσπάθησε να προσεγγίσει το Ισραήλ. Τώρα πάλι είναι απέναντι, αλλά συνεχίζει από κάτω τις οικονομικές σχέσεις με το Ισραήλ. Επομένως, πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Η Τουρκία έχει τη δική στρατηγική. Εμείς δεν μπορούμε να ετεροπροσδιοριζόμαστε. Δεν κοιτάμε τι κάνει η Τουρκία. Εμείς έχουμε ισχυρή αποτρεπτική σχέση. Ηνωμένες Πολιτείες και εκλογές. Ακριβώς. Που αυτό μπορεί να τα αλλάξει όλα. Υπάρχει εβραϊκό λόμπι. Υπάρχει εβραϊκό λόμπι ακριβώς. Το οποίο είναι πολύ δυσαρεστημένο. Υπάρχουν εκλογές και για το Κογκρέσο. Μην κοιτάμε μόνο τον πρόεδρο. Βεβαίως, γιατί πρόεδρο, ναι, μεν μπορεί να είναι ο κύριος Τραμπ. Αλλά σχετισμοί στο Κογκρέσο μπορεί να είναι. Δεν ξέρουμε και δεν ξέρουμε και τελικά αν θα είναι ο κύριος Μπάιντεν. Γιατί ακούγονται τα σενάρια τελικώς να μην κατέβει ο κύριος Μπάιντεν. Μπορεί να αποσυρθεί τελευταία, τελευταία στιγμή να κατέβει κάποιος άλλος ή άλλοι. Το σημαντικό είναι στο Κογκρέσο όταν έχει συγκεκριμένες πολιτείες και εκεί σε νοιάζουν οι ψηφοφόροι και εκεί υπάρχει ισχυρό εβραϊκό στοιχείο, αμερικανο-εβραϊκό και όχι Ισραηλινό, αμερικανο-εβραϊκό, τι θα κάνει αυτό. Θα υποστηρίξει υποψηφίους οι οποίοι είναι ευμενώς διακείμενοι αντί της Τουρκίας ή θα στηρίξει υποψηφίους οι οποίοι είναι απέναντι στην Τουρκία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε. Καλημέρα. Να είστε καλά. Σας καλημερίζουμε.